Στην συνεδρίαση η Περιφερειακή Επιτροπή μοιάζει τα σημαντικά θέματα. Τα περισσότερα από αυτά έχουν να κάνουν με έργα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Πλέον ξεκινάμε και δημοπρασίες έργων για την τρέχουσα περίοδο, με συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα τις αναφέρω. Στην τελευταία Περιφερειακή Επιτροπή εγκρίναμε τη δημοπράτηση έργων και στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, έργα οδοποίησης και καθαρισμού κοπής θάμνων, γιατί πρέπει να επιταχύνουμε στην περίοδο που μας το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες να κάνουμε αυτές τις συμμορφίες τα έργα, και στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, στη δημοπράτηση έργων οδικής ασφάλειας. Να πω ότι πλέον όλα τα έργα δημοπρατούνται εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα στα οποία βάζουμε και τμηματικές προθεσμίες, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε και την έγκαιρη εκτέλεση των έργων και την έγκαιρη γνώση όλων μας για πιθανά προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν. Αυτό έχει δείξει η εμπειρία των προηγούμενων ετών και αυτό επιλύουμε, έτσι έγινε λοιπόν με τα έργα αυτά. Εξίσου σημαντική η δημοπράτηση του εξοπλισμού του Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, ενός έργου ενταγμένου στο ΕΣΠΑ, για το οποίο προχωράμε αφού έχουμε λύσει θέματα που έχουν να κάνουν με τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου έργου, που είναι ειδικών προϋποθέσεων. Μέσα στα υπόλοιπα θέματα που συζητήσαμε, ήταν δύο θέματα που είχαν να κάνουν με έργα που είχαν προβλήματα και στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Τα επιλύουμε και τα δύο, έτσι ώστε και να ξεκινήσει ένα σημαντικό έργο αποκατάστασης της οδικής ασφάλειας στην Αργολίδα, που δυστυχώς υπήρξε έκπτωση του προηγούμενου εργολάβου, και να προχωρήσει το έργο των καταθλιπτικών αγωγών στην Βόρεια Κοινωρία, ένα έργο απαραίτητο για το αποχαιρετικό δίκτυο του Δήμου Βόρειας Κοινωρίας και για να ολοκληρωθούν οι συνδέσεις που έχουν ήδη αρχίσει με το αποχαιρετικό δίκτυο των κατοικιών στο συγκεκριμένο Δήμο. Και για τις δύο περιοχές ήταν ζητούμενο να μπορέσουν να προχωρήσουν τα έργα. Στην Αργολίδα, για να εκμεταλλευτούμε τις καιρικές συνθήκες, δεν είναι ευχάριστο για μας να προχωράμε σε εκπτώσεις εργολάβων, αν δεν κάνουμε εμείς καμία έκπτωση στις απαιτήσεις για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων. Γιατί δεν μπορεί η κοινωνία, παρότι υπήρχε καθυστέρηση εκ μέρους όχι της περιφέρειας, αλλά του αρμόδιου Υπουργείου για την πληρωμή του συγκεκριμένου έργου, καταφέραμε και το επιλύσαμε για να μπορέσει ένα αίτημα όλων των κατοίκων της Βόρειας Κοινωνίας πολλών ετών να υλοποιηθεί, αποκτώντας πλέον σύνδεση των κατοικιών. Ουσιαστικά ξεπλοκάρατε το έργο, έτσι, είναι μεγάλη εξυπηρέτηση στο Δήμο Βόρειας Κοινωνίας. Ξεπλοκάραμε ένα έργο το οποίο και όταν εντάχθηκε ήταν ζητούμενο για πάρα πολλά χρόνια και τώρα πλέον είναι απέτηση όλων να μπορέσει να υλοποιηθεί έγκαιρα. Μιλάμε για ποιο έργο, κύριε. Είναι η καταθλιπτική αγωγή, η οποία χρηματοδοτείται με χρήματα της περιφέρειας Πελοποννήσου και με προγραμματική σύμβαση με τη Βόρεια Κοινωνία, που αποτελούν τμήμα του αποχαιρετικού δικτύου της Βόρειας Κοινωνίας και έρχεται σε συνέχεια με τις συνδέσεις των κατοικιών με το αποχαιρετικό δίκτυο. Όσον αφορά τα εκτός συνεργασίας διατάξεως θέματα τα οποία ήταν σημαντικά, απέτυχαν κάποιες αποφάσεις. Εκτός συνεργασίας διατάξεως εγκρίναμε τη δημοπράτηση του έργου των καθαρισμών από δέντρα και από θάμνους του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Ο λόγος που έγινε εκτός ημερησίας διατάξεως και έγινε ομόφωνα είναι ότι θέλουμε άμεσα να γίνει το έργο αυτό για λόγους οδικής ασφάλειας των κινουμένων σε έναν νομό που έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, ειδικά από επισκέπτες το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπα θέματα είχαν να κάνουν με διαχειριστικά θέματα δακοκτονίας και μεταφοράς βατητών, που όπως ξέρετε πάντα τα προχωράμε άμεσα για να κερδίζουμε ακόμα και τις λίγες ημέρες μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, διότι και η δακοκτονία έχει να κάνει με το σημαντικότερο στους προϊόντες της περιφέρειας Πελοποννήσου και προφανώς η μεταφορά με αυτόν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιμένει καθόλου. Θα μας πει δύο λόγια, αν στη στάδιο βρισκόμαστε ύστερα από αιτήσεις που έχουν κάνει οι κάτοικοι της περιοχής της Ασίας όσον αφορά τα δέντρα στην οδό Καλαμάτας έξω από την Τρίπολη και τη διαδρομή όλη της παλιάς εθνικής οδού Τρίπολης Καλαμάτας. Σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με δική ασφάλεια δίνουμε προτεραιότητα. Προφανώς είναι συγκεκριμένες οι δυνατότητες που έχουν οι περιφερειακές ενότητες. Σε όλα όμως δίνουν προτεραιότητα προκειμένου να ανταποκρινόμαστε όχι μόνο στα αιτήματα των κατοίκων, αλλά και στην ανάγκη να είναι το δικό μας δίκτυο ασφαλές και καθαρό παντού. Αυτό ήταν και το νόημα των όσων αποφάσεων πήραμε στην Περιφερειακή Επιτροπή και με τον γνώμονα αυτό κινούμαστε και για τη συγκεκριμένη περιοχή.